Ο Κυριακός Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της περιοδίας του στην πόλη των Γρεβενών αναφέρθηκε στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Τσίπρα τονίζοντας πως αυτό που έχει να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές καθώς έχει πλήξει τη χώρα και ουσιαστικά η θητεία του έχει λήξει. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσίπρας του ζητάτε να κάνει εκλογές και ο ίδιος κάνει ανασχηματισμό. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει την τετραετία. Ποιος ανασχηματισμός? Νομίζω ότι ασχολείται κανείς εδώ πέρα στα Γρεβενά, στην ξεχασμένη ορεινή Ελλάδα με τον ανασχηματισμό του κ. Τσίπρα. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν εκλογές στο στόμο των δυνατών. Η κυβέρνηση αυτή έχει ήδη ολοκληρώσει πρακτικά τη θητεία της, δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Έχει κάνει ήδη πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και όσο γρηγορότερα γίνουν εκλογές, τόσο καλύτερο θα είναι για τον τόπο. Αλλά τόνισε πως στρατηγικός σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδιθούν όλες οι μονοεδρικές. Και θα κερδίσει, όπως είπε, και την μονοεδρική των Γρεβενών, ενώ αισιόδοξος έδειξε και για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά και για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει την μονοεδρική των Γρεβενών, όπως στόχος μας στρατηγικός είναι να κερδίσουμε όλες τις μονοεδρικές. Το ζητούμενο όμως, επιμένω, δεν είναι απλά να κερδιθεί η μονοεδρική των Γρεβενών. Το ζητούμενο την επόμενη μέρα να σκύψουμε με το τοπικό προσωπικό σε συνεννόηση πάντα με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού πάνω στα μεγάλα προβλήματα της περιοχής. Βλέπω έναν τόπο ο οποίος είναι πολύ όμορφος και ο οποίος δυστυχώς μαραζώνει. Και μαραζώνει ο τόπος κυρίως γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχουν δουλειές για τους νέους ανθρώπους. Ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται. Οι τιμές του γάλατος έχουν πέσει στα τάρταρα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα γραφειοκρατικό κράτος το οποίο τους υπερφορολογεί και το οποίο έχει αυξήσει τις εισφορές τους. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Αλλά βεβαίως και είναι στρατηγικός στόχος και θα κερδίσουμε από αυτά τα οποία βλέπω τουλάχιστον και σήμερα τη μονοεδρική των Γρεβενών. Αλλά το ζητούμενο είναι να κάνουμε πραγματικό έργο για τα Γρεβενά, για τη Δυτική Μακεδονία. Ως προς τις περιφερειακές εκλογές, μην βιάζεστε. Εκεί κάποιος φίλος του κ. Τσίπρα. Μην βιάζεστε, θα τα πούμε και αυτά. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Προφανώς και οι περιφερειακές εκλογές έχουν πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας όταν κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη ώρα. Θα την κερδίσετε. Ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένες φυσικά και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.